Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 19 του Απρίλη. Θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς πάνε τα πράγματα με τον COVID-19 δηλαδή. Αναφέρομαι στην περιοχή, διότι δεν είναι έτσι πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά κρούσματα και στην περιοχή μας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Από το τι γίνεται στην Ρόδο δηλαδή και στα υπόλοιπα νησιά. Ξεκινάω καταρχήν από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Θα φροντίσει η Δέσποινα Μαζαράκη να παίξει και τα σχετικά πλάνα δηλαδή. 21 άτομα νοσηλεύονται. Έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό 21 άτομα. Βλέπω ότι ηλικίες δεν είναι πολύ μεγάλες και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μιλάμε από 18 έως 24 άτομα τις τελευταίες 15 ημέρες. Εν τω μεταξύ, στο Βερνιζέλιο της Κρήτης μεταφέρθηκε χθες διασωληνωμένη μια 50χρονη γυναίκα. Μεταξύ των νοσηλευωμένων ένας δημοτικός υπάλληλος και ασθενής από τη Λέρο, από την Κάρπαθο και την Αστυπάλια. Τώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με τη Λέρο, ουσιαστικά κατάφερε να βγει από το επίπεδο αυξημένου κινδύνου η Λέρος, σε αντίθεση με την ΚΟ και την Ρόδο, όπως επίσης και την Κάλυμνη που θα δούμε λίγο αργότερα, που παραμένει στο βαθύ κόκκινο. Σε ό,τι και να κάνει με τη διαδικασία των εμβολιασμών, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή αυτό το οποίο καταγράφεται, μιλάμε για 18.000 εμβολιασμούς στη Ρόδο μέχρι στιγμής, ενώ είναι ενδεικτικό αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι περίπου το 30% έτσι, όσων ουσιαστικά έχουν πάρει ραντεβού για το εμβόλιο της AstraZeneca αρνείται να προσέλθει, και αυτό είναι από τα παράδοξα, έχει κάποιους ενδιασμούς δηλαδή, κάποιες ανησυχίες. Την ίδια ώρα βεβαίως στην Γερμανία, και είναι δεικτικό αυτό το οποίο έγινε, η Άγγελα Μέρκελ ουσιαστικά εμβολιάστηκε με AstraZeneca και μάλιστα έκαναν και ολόκληρη καμπάνια έτσι, να προμοτάρουν αυτό το γεγονός οι Γερμανοί. Επίσης, από ό,τι βλέπω, είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με 9 μέλη του πληρώματος φορτηγού πλοίου, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Ρόδου. Νόσησαν από κορονοϊό, οι 5, οι ναυτικοί μάλλον είναι 9, 9 μελές το πλήρωμα. Οι 5 είναι Έλληνες, οι 4 Φιλιππινέζοι. Μάλιστα, ένας εξ αυτών ουσιαστικά έχασε, 55χρονος, βρέθηκε νεκρός από κορονοϊό στην καμπίνα του. Ο άλλος, ο 59χρονος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και νοσηλεύεται εδώ. Εάν χρειαστεί, θα τον μεταφέρουν στην Κρήτη. Λοιπόν, επίσης, έχουμε προβλήματα έτσι, με διάφορα δρομολόγια. Τα μία ματαιώνονται, στην Κάλυμνο δηλαδή, με τα δρομολόγια του νήσου Κάλυμνο, ΑΝΕΚ, καθώς βρέθηκαν θετικά κρούσματα ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος. Στο πλοίο έγινε εκτεταμένη απολύμαση, ενώ όλο το πλήρωμα υποβλήθηκε σε τεστ από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην Κάλυμνο και πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Ευαγγελία Μπιλίρη. Η κυρία Μπιλίρη είναι μέλος του ΔΣ, του Βάλλου Νοσοκομείου της Καλλίνου. Έχει μία εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί, διότι έχουμε από τη μία αυτά τα περιστατικά με τον COVID, δηλαδή να δούμε πώς πάνε το νοσοκομείο της Καλλίνου. Από την άλλη έχουμε και μία πολύ ευχάριστη είδηση. Έχει να κάνει με την προσφορά ενός Έλληνα εφοπλιστή. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που παρεμβαίνει στα Δωδεκάνησα. Σημαντικά είναι ο εφοπλιστής ο κύριος Ανδρέας Μαρτίνος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Καλλίνου, εκτιμά από ό,τι καταλαβαίνω τους Καλλίνιους και κυρίως τους Καλλίνιους ναυτικούς, και αποφάσισε να κάνει αυτή τη δωρεά στο νοσοκομείο της Καλλίνου. Πάμε λοιπόν να δούμε την κυρία Μπιλίρη. Καλησπέρα κυρία Μπιλίρη, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρότασης. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα ήθελα ότι μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο να σας ρωτήσω για την υγεία καταρχήν του Μητροπολίτη και για την υγεία πολλών επωνύμων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται και στο νοσοκομείο της Καλλίνου. Λέω γιατί έχει σημασία έτσι, η συμπεριφορά του καθενός εξ αυτών. Ο Δήμαρχος Νόσε νομίζω δεν μπήκε στο νοσοκομείο. Νομίζω πρέπει να είναι στο νοσοκομείο ο κύριος Μπούκης, ο Μητροπολίτης βεβαίως, ο Σεβασμιότατος Λέρου Καλλίνου Αστυπαλίας. Και ο κύριος Θανάτσης, πώς έχουν τα πράγματα? Λοιπόν, στο νοσοκομείο σήμερα πήρε εξιτήριο ο Μητροπολίτης, ο οποίος είχε μείνει για αρκετό διάστημα μέσα, είναι μια χαρά στην υγεία του. Ήταν εύλογο να μείνει μέσα, γιατί δεν είναι
20 χρονών χρειαζόταν μια βέβαια. παραπάνω προσοχή. Εννοείται. Και ο κύριος Μπούκης είναι μια χαρά, πέρασε κάποιες μέρες στο σπίτι του. Το Σάββατο χρειάστηκε να κάνει κάποιες εξετάσεις. Για λόγους προληπτικούς έμεινε μέσα στο νοσοκομείο, είναι πολύ ευδιάθετος. Μάλιστα, επειδή η μονάδα COVID του νοσοκομείου είναι ισόγεια και έχει παράθυρα προς την αυλή του νοσοκομείου, το πρωί που περνούσα και ήμουν εκεί, ήταν και η γυναίκα του και η κόρη του και κάναμε καλαμπούρι από το παράθυρο της μονάδας COVID. Μια χαρά είναι και ο Μιχάλης ο Μπούκης, δόξα τω Θεώ. Ο κύριος Θανάτσης ήρθε στο νοσοκομείο για εξετάσεις το πρωί, δεν παρέμεινε, δεν έκανε εισαγωγή. Σε καλό δρόμο είναι. Δηλαδή, έχουμε πολλούς ανθρώπους που νοσούν αυτή την ώρα, αλλά δόξα τω Θεώ, είναι καλά, σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι έχει γίνει στην Κάλυμνο. Καταλαβαίνω και δεν χρειάζεται να μπούμε σε ιδιαίτερες προσεγγίσεις, ό,τι και να κάνει με τους αριθμούς, έτσι. Αριθμοί δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι χρειάστηκε να ζητήσουν την συνδρομή του νοσοκομείου και κυρίως ό,τι και να κάνει με αυτό που παραμένει πάντα το μεγάλο θέμα στη χώρα, με οι υποδομές δηλαδή, οι δυνατότητες στα νοσοκομεία να μπορούν ουσιαστικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες που θα ήθελε ή ονειρευόταν κανείς, κυρία Αμπλήρη. Για να είμαστε δίκαιοι, και είναι λογικό όποιος θέλει να κάνει κριτική σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να αξιολογεί τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και όχι όπως τα φανταζότανε ή όπως θα ήθελε να είναι. Να λέμε τα πράγματα λοιπόν με το όνομά τους. Δημιουργήθηκε ένα τμήμα COVID στο νοσοκομείο της Καλύμνου, το οποίο έχει όλες τις κτηριολογικές προδιαγραφές της απομόνωσης από το υπόλοιπο νοσοκομείο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς μέσα στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας εδώ και ένα χρόνο έχει προετοιμαστεί με 10 κλίνες στην αρχή, 4 μονάδες αυξημένης φροντίδας και 6 απλές κλίνες νοσηλείας. Αυτές φάνηκε ότι εκ των πραγμάτων δεν ήταν αρκετές και υπήρξε επέκταση με την άμεση εντολή, αν θέλετε, εμείς το προβληματιζόμασταν ως Διοικητικό Συμβούλιο. Με την άφιξη όμως του κυρίου Ροϊλού κατέστη απολύτως αναγκαίο να υπάρξει επέκταση κλινών. Και έχουμε και άλλα 5 κρεβάτια απλής νοσηλείας COVID. Αυτό λοιπόν το ότι έγινε, ότι ετέθη ένας φραγμός στα επισκεπτήρια και ότι δεχθήκαμε σκληρή κριτική ως διοίκηση για το γεγονός ότι δεν επέτρεπαν οι φύλακες ούτε την είσοδο συνοδών ανεξέλεκτα, παρά μόνο με άδεια του θεράποντος γιατρού. Αυτά και έγιναν αντικείμενο κριτικής πολιτικής, χωρίς λόγο. Εκ του αποτελέσματος όμως φάνηκε ότι ήταν τα δέοντα γενέστε, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου της Καλύμνου. Και όποιος θέλει, όσο και αν βρίσκεται πολιτικά απέναντι, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει. Υπήρξε εισαγωγή περίπου 100 ανθρώπων στο τμήμα COVID του νοσοκομείου, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν από 4 έως 54 ημέρες. Υπήρξε απρόσκοπτη προμήθεια υλικού από το ιατρικό οξυγόνο που ήταν το πιο φλέγον, μέχρι τις στολές αυτές που φοράνε όσοι μπαίνουν και βγαίνουν στην κλινική COVID, με μια κατανάλωση υπερβολική. Γιατί το τμήμα COVID δεν έχει τους γιατρούς που θα μείνουν ένα 8ωρο μέσα και θα νοσηλεύουν τους ανθρώπους. Είναι ένα τμήμα το οποίο εξυπηρετείται από τους γιατρούς άλλων τμήματων, όπου χρειάζεται η γνωμάτευσή τους κατά διαστήματα. Ναι, όταν λοιπόν θα μπει ένας καρδιολόγος που δεν είναι καρδιολόγος COVID, αλλά είναι ο καρδιολόγος της καρδιολογικής κλινικής, θα ντυθεί και θα ξεντυθεί με τη στολή μιας χρήσεως και μετά θα τα πετάξει αυτά τα ρούχα. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση, όπως έπρεπε να έχουμε, για να έχουν οι άνθρωποι που νοσηλεύονται την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Μα δεν είχατε κενά όμως, δηλαδή, εννοώ σε αυτή την προσέγγιση. Όχι, όχι. Μπορεί οι ποσότητες να ήταν αυξημένες, αλλά η ροή υπήρχε δηλαδή. Και αναφέρομαι ότι θα ήθελα να μου δώσετε κάποια στοιχεία στο οξυγόνο, που νομίζω ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του κορονοϊού έχετε καταναλώσει πολύ μεγάλες ποσότητες. Ναι, λοιπόν, να σας πω ενδεικτικά ότι έστελε η ΔΥΠΕ στολές, έστελε η περιφέρεια στολές. Αγόρασαν ιδιώτες επιχειρηματίες, μεγάλοι, μεσαίοι, μικροί και πολίτες, στολές και έστελαν. Αντιστοίχως, όλο το υλικό που έστελε το Υπουργείο και η ΔΥΠΕ
Άλλο τόσο υποστηρίχθηκε από τον τοπικό πληθυσμό. Το ευχαριστώ της διοίκησης προς όλο τον κόσμο είναι ασύλληπτο. Το οξυγόνο έφτασε να καταναλώσουμε σχεδόν 600 φιάλες ιατρικού οξυγόνου στο πρώτο δίμηνο, του 2,5 μήνες του 2021. Αυτή η κατανάλωση, ξέρετε πολύ καλά όσοι ασχολείστε με τα δημόσια πράγματα, όταν ένας διαγωνισμός είχε γίνει πριν το κλείσιμο του προϋπολογισμού και μέχρι την έναρξη του νέου, υπήρξε ένα πρόβλημα σε μας. Πώς θα χρηματοδοτηθεί η καινούργια αγορά όταν είχαμε τόσους πολλούς ανθρώπους που χρειάζονταν 60 λίτρα το λεπτό, πόσο είναι η κατανάλωση, που είναι ασύλληπτα νούμερα. Πού ήξερε κανένας από εμάς πόσο πολύ οξυγόνο χρειάζεται το νοσοκομείο σε μια φάση COVID, αφού ήταν όλες πρωτόγνωρες οι καταστάσεις. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, η κρίσιμη δωρεά, η οποία ήταν άμεση, όπως μπορεί να το κάνει ο ιδιωτικός τομέας, ήταν η αγορά 100 φιαλών οξυγόνου από τη Μινέρβα Μαρίν, η οποία έγινε ακαριαία. Δύο τηλέφωνα και τελείωσε. Μέχρι λοιπόν να προμηθευτούμε το οξυγόνο που μας στέλνει με το ειδικό πλοίο, να τα λέμε και αυτά, δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Δεν έρχεται το οξυγόνο με το πλοίο της γραμμής, έρχεται με ειδικό πλοίο που δεν ταξιδεύει σε συνθήκες φουρτούνας, και την αγωνία που πέρασε η διοίκηση για να μην υπάρχει κενό. Εμείς τι ξέρουμε, επιτρέψτε μας να το πω. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αρρωγή, δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Και όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου, οικονομική υπηρεσία, διοικητική υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία, εκτός από το ιατρικό προσωπικό της πρώτης γραμμής που έχει δώσει το είναι του ολόκληρο, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάνει το καλύτερο που γίνεται για να υπάρχει τέτοιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κάλυμνο. Ναι. Τώρα, θα λέει κανείς, κυρία Μπιλίρη, ότι παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε, εγώ δεν θέλω να το αφισβητήσω, άλλωστε υπάρχει μια γνωστή φράση, λέει, αν θες να κριτικάρεις κάποιον, θα πρέπει να βαδίσεις τον ίδιο δρόμο με τα δικά του παπούτσια. Άρα, λοιπόν, εύκολη κριτική, όποιοι ξέρουν από δημόσια διοίκηση καταλαβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε ένα νησί το οποίο προβληματίζει ακόμη και τον Υπουργό. Το λέει και το ξαναλέει ο άνθρωπος. Έχουμε ένα τη εβδομάδα ένα νησί στο κόκκινο. Τι δεν πήγε καλά σε αυτή την προσπάθεια, ξέρετε, γιατί θα αδικούσε κανείς και την τοπική αυτοδιοίκηση εάν έλεγε ότι οι άνθρωποι δεν βαρέθηκαν να χτυπούν το καμπανάκι. Τουλάχιστον εγώ μήνες ακούω και τον Δήμαρχο και όλους. Παρακαλώ, προσέξτε, 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 προσέξτε. Ακούω επίσης την ίδια αγωνία να εκφράζει και ο Μητροπολίτης πάρα πολύ έγκαιρα. Πού χάθηκε αυτή η ισορροπία, βρε παιδί μου? Έξω από αυτούς, όπως το είπατε εσείς, και ο Δήμαρχος έκαμε τεράστια προσπάθεια και ο Έπαρχος έκανε προσπάθεια και ο Μητροπολίτης έκανε προσπάθεια. Το παιχνίδι χάθηκε έξω από αυτούς. Ναι. Εγώ έχω την ατυχία και να έχω στοχοποιηθεί, τα έχω πει από πάρα πολύ νωρίς, όταν μπορούσαν να εφαρμόζονται τα μέτρα, πάμε πάρα πολλούς μήνες πίσω. Δεν αρέσει να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους στην Κάλυμνο, ή το καταλαβαίνετε, το εισπράτετε. Βλέπετε τι γίνεται. Δυστυχώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε, δεν υπήρξε ο βαθμός ευαισθητοποίησης από τον υπόλοιπο κόσμο. Να σας ρωτήσω, κυρία Μπιλίρη, τώρα με βάση την εικόνα την οποία έχετε εσείς, έτσι, και με βάση τα περιστατικά τα οποία τώρα ουσιαστικά νοσηλεύονται και με βάση την επιδημιολογική κατάσταση που υπάρχει στο νησί, βλέπετε να εκτονώνεται ή... Πολύ φοβάμαι ότι φτάνουμε και τις ημέρες του Πάσχα τώρα και μην έχουμε και ακόμη πιο δυσάρεστα πράγματα. Το Πάσχα είναι εδώ. Είμαστε ήδη εδώ. Νοσεί και πολλοί κόσμος στην Κάλυμνο, ο οποίος αρνείται και να κάνει τεστ. Μένουν σπίτι τους. Θα πρέπει λοιπόν εγώ να κάνω μια συμπληρωματική έκκληση αυτή την ώρα. Όποιοι νοσούν σπίτι τους, να περάσουν από το νοσοκομείο, να πάρουν τη βοήθεια που πρέπει και την καθοδήγηση που πρέπει από τους γιατρούς. Είτε πρόκειται για φαρμακευτική αγωγή, είτε πρόκειται για βιταμίνες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ βαριά η κατάσταση και έξω. Είναι πολλοίς κόσμος που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να νοσηλεύονται τόσοι μέσα στο νοσοκομείο όσοι είναι αυτοί που νοσούν έξω. Ελπίζουμε να μείνουμε εδώ που είμαστε.
Ναι. Ναι. Δώστε μου τη δυνατότητα να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαστικά. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την κυρία Ευαγγελία Μπιλίρη να δούμε και μία άλλη διάσταση συνέχεια που έχει να κάνει με μία σημαντική δωρεά. Αυτή του εφορμιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που έχουμε μία αντίστοιχη τέτοια πρωτοβουλία από τον εφοπλιστή στα 12 νησιά.